Στο μετέχνημα των δύο αιώνων, η μορφή που κυριαρχεί στον ευρωπαϊκό χώρο είναι ο Αύγουστος Ροντέν. Ένας γλύπτης, γοτθικός ως ιδιοσυγκρασία, που όμως με το μοντελάρισμα της φόρμας που κάνει και με την δράση του φωτός που επιτρέπει να λειτουργεί πάνω στην επιδερμίδα των γλυπτών του, εντάσσεται σαφώς στον εμπρεσιονισμό. Με τον Ροντέν σημειώνεται το πέρας της μεγάλης ανθρωποκεντρικής γλυπτικής που ξεκινάει από τον κλασικό 5ο αιώνα και μέσω του Μιχαήλ Αγγέλου φτάνει στις παρυφές του 20ου. Και είναι τελικά λυπηρό το γεγονός ότι την ίδια εποχή στην Ελλάδα ένας μεγαλοφυής γλύπτης μένει ουσιαστικά στο περιθώριο. Είναι ο Γιαννούλης Χαλεπάς. Ένας γλύπτης εισάξιος του Ροντέν, δεν θα ήταν σοβινιστικό να το πούμε, που όμως αφήνεται να σύπεται επί σχεδόν 20 χρόνια στο ψυχιατρίο της Κέρκυρας, ενώ το έργο του παραμένει άγνωστο επί δεκαετίας. Κι όμως, το μήνυμα του Χαλεπά είναι ακόμα και σήμερα επίκαιρο. Καταπιάνεται με το αδιέξοδο της ανθρώπινης επικοινωνίας, με την σύγκρουση ανάμεσα στον μύθο και την πραγματικότητα. Καταπιάνεται ακόμα με το μεγάλο πρόβλημα της ανθρώπινης αδυναμίας. Η γλυπτική θα λέγαμε ότι φορτίζεται από ένα υπαρξιακό βίωμα και επηρεάζει απόλυτα την γενιά του 30 αλλά και τους γλύπτες μέχρι και σήμερα. Έψες είδα στον ύπνο μου ένα βαθύ ποτάμι. Θεός να μην το κάνει να γίνει αληθινό. Στην όχθη του στεκότανε γνωστό μου παλικάρι, χλωμό σαν το φεγγάρι, σαν νύχτα σιγανό. Αγέρα στο παράσπροχνε με δύναμη μεγάλη, σαν άθενα το βγάλει απ' τη ζωή στη μέση. Και το νερό παχόρταγα τα πόδια του φιλούσε, θαρίστο προσκαλούσε στα γκάλια του να πέσει. Δεν είναι αγέρα, σκέφτηκα, και σένα που σε δέρνει. Η απελπισιά σε παίρνει και η απονιά του κόσμου. Και χύθηκα από το θάνατο το δύστυχο να αρπάξω. Ο ημέ πριν ή προφθάξω εχάθηκε απ' εμπρός μου. Στα ρέματα παράσκυψα να τον ευρώ γυρεύω. Στα ρέματα γναντεύω το λείψανό μαχνό. Εψές είδα στον ύπνο μου ένα βαθύ ποτάμι. Θεός να μην το κάνει να γίνει αληθινό. Ο Χαλεπάς γεννήθηκε στον πύργο της Τίνου το 1851. Νεαρός ήρθε στην Αθήνα και γράφτηκε στο Σχολείο των Τεχνών, σαν μαθητής του Λεωνίδα Δρόση. Έπειτα πήγε στο Μόναχο ως εξαιρετικό ταλέντο και θύτευσε πλάι στον Max von Widmann. Το ίδρυμα όμως της Παναγίας της Τίνου διάκοψε για άγνωστους λόγους τη χορηγία του και ο Χαλεπάς αναγκάστηκε να γυρίσει πίσω το 1875. Ήτανε τότε μόλις 24 χρόνων. Έχει επαφή απόλυτη με το υλικό του, το μάρμαρο. Έχει γνώση της τέχνης του, έχει ιδέες να τις πραγματοποιήσει. Με τα πρώτα του έργα επιχειρεί να ανανεώσει τα συνήθη κλασικιστικά θέματα και να τους προσδώσει εκείνη ακριβώς την αίσθηση ζωής που τους έλειπε. Η φόρμα του έχει πλαστεί ζεστή. Οι μορφές του έχουν την αμεσότητα που στερούνταν οι αντίστοιχες παγερές φιγούρες του Δρόση ή του Κόσου. Και ο θέμα σιγά σιγά υποστέλλεται. Προσεγγίζει την καθημερινή πραγματικότητα και γίνεται ηθογραφία. Δηλαδή εξ αρχής ο γλύπτης υπογραμμίζει τη στέρεη σχέση που έχει με τα πράγματα και την ανάγκη του για ρεαλιστική έκφραση. Το γνωστότερο έργο της πρώτης περίοδου του Χαλεπά είναι σίγουρα η κοιμωμένη του πρώτου νεκροταφείου. Ένα γλυπτό στο οποίο γενιές Αθηναίων έβλεπαν το δικό τους νεκρό και ταυτίζονταν μαζί του. Η κοιμωμένη ανασηκώνεται για τελευταία φορά επιχειρώντας να αρπάξει τη ζωή από το κράσπεδο του ηματίου της.
αμέσως έπειτα να βυθιστεί αμετάκλητα στην ανυπαρξία. Ύστερα ο Χαλεπάς δουλεύει τη Μύδια, έργο που θα θρηματίσει σε μια κρίση του μέσα στην αγωνία της δουλειάς του. Μπορούμε εδώ να πούμε ότι περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον, ο Γλύπτης βίωνε το αδιέξοδο της εποχής του. Το 1879 ο Χαλεπάς διακόπτει κάθε εργασία και ταξιδεύει στη Μικρά Ασία και αργότερα στην Ιταλία για να αλλάξει παραστάσεις. Η κατάστασή του επιδεινώνεται συνέχεια και το 1888 θα κλειστεί στο δημόσιο ψυχιατρείο Κέρκυρας με αιτιολογικό εισαγωγής άνοια. Εδώ θα παραμείνει έγκλειστος ανάμεσα στους φρενοβλαβείς επί 14 ολόκληρα χρόνια, επιδιώκοντας πάντα σύμφωνα με συγκλίνουσες μαρτυρίες να έχει επαφή με την τέχνη του. Λίγο σπηλός και ένα κομμάτι χαρτί του αρκούσαν. Είναι φυσικό το περιβάλλον του ψυχιατρίου να καταθλίβει ακόμη περισσότερο το συναισθηματικό κόσμο του Γλύπτη. Και αυτό είναι ένα ακόμη δείγμα των καιρών. Η Ελλάδα άφηνε έναν ιδιοφυή γιο της να σύπεται ζωντανός. Το 1902 του χορηγείται εξιτήριο και ο Χαλεπάς έρχεται στην Τίνο και ζει απομονωμένος ως το θάνατο της μάνας του, βόσκοντας πρόβατα και προσπαθώντας κρυφά να συλλαβήσει, να πλάσει κάτι με τον πυλό. Η μάνα του όμως κατέστρεφε τα δημιουργήματά του, γιατί θεωρούσε πως αυτά ήταν τα αίτια για την κατάστασή του. Από το 1918 ο Χαλεπάς αρχίζει να δουλεύει έργα με διαφορετικό στυλιστικό περιεχόμενο. Και αυτό είναι φυσικό. Μισός αιώνας χωρίζει την παλιά του δημιουργία από την καινούρια. Πάντως ο μελετητής μπορεί να διακρίνει μια ενότητα στις δύο αυτές περιόδους. Ενότητα θεματική, ενότητα ιδεολογική. Ο Χαλεπάς διερευνά το ίδιο ανθρωποκεντρικό μοντέλο, το οποίο αναπτύσσει με μια εκπληκτική πλαστική πληρότητα και νοηματική φόρτιση. Χαλεπάς είναι ο ολοκληρωμένος εικαστικός καλλιτέχνης της νεότερης Ελλάδας. Αυτός που πραγματοποίησε τα περισσότερα στον περισσότερο άδειλο χρόνο. Ο καλλιτέχνης δεν σταμάτησε ποτέ να σκέφτεται πλαστικά. Στα χρόνια της σιωπής του έμοιαζε με κοφάραλο που πνιγόταν από τις φράσεις, αλλά δεν είχε γλώσσα να τις πει. Είμαι το παιδί που αχνίζει με την ανάσα του το τζάμι, χαράζει μια μορφή και αμέσως έπειτα η εικόνα σβήνεται. Ο Χαλεπάς δούλευε στο μυαλό του ό,τι δεν μπορούσε ή δεν του επέτρεπαν να μεταφέρει στην ύλη. Επουδενή μπορούμε να δεχθούμε ότι ήταν πνευματικά αργός. Απλώς δεν είχε προσβάσει στον κόσμο, δεν είχε γέφυρες επικοινωνίας. Ως εκ τούτου, οι ορολογίες λογική και μεταλογική περίοδος είναι μάλλον σχηματικές. Το έργο του πρέπει να αντιμετωπίζεται σαν μία συνέχεια από την οποία εμείς έχουμε χάσει ένα στάδιο ή ένα κομμάτι. Ο Χαλεπάς ξεκίνησε γλύπτης, αλλά κατέληξε πλάστης με εξαιρετική πυκνότητα φόρμας, ρυθμό και δραματική ανέλυξη προς τα πάνω. Αγαπά τις κλειστές περίοπτες φόρμες και αξιοποιεί όπως είδαμε κάθε δυνατή επιφάνεια, πλάφοντας πολλές επιμέρους μορφές παράλληλα προς το κύριο θέμα. Έτσι, κάθε γλυπτό του είναι ένας ολόκληρος κόσμος απόκριφος αλλά και υποβλητικός, υπαινικτικός και προφητικός. Το μοντελάρισμα είναι αδρό, παλώμενο, η φόρμα συμπαγής κεραίουσα, το αποτέλεσμα τόσο πλαστικό όσο και πνευματικό. Το παράδειγμα του και η ιδεολογία του θα επανεμφανιστούν άπειρες φορές στην εικονιστική, ελληνική γλυπτική και η αισθητική του θα επηρεάσει σχεδόν κάθε Έλληνα γλύπτη.
πίσω στον Ασέλινο, στο ρέμα, όπου σταλάζουν τα όρη γλυκασμών και το δάσος όλων φαίνεται έμψυχον από το πλήθος των κοσιφιών όπου λαλούν. Πάνω από τον Ασέλινο γυαλό, στον κατήφορο που φέρνει κατά την άμμο, εκεί λάμπει το μικρό παλαιό μοναστηράκι με την εκκλησία του την αγιασμένη. Εκεί η χάρις του Τιμίου Προδρόμου επισκιάζει, της Ελισάβετ και του Ζαχαρίου ο βλαστός, όπου ευλάστησε στο γύρας και την στήρωσιν, εκεί ανθεί και θάλει και βοδιάζει. Από τούτο το δάσος γύρω-γύρω, άγρια δέντρα και αραιή και θηλύκια, εκεί είναι το μυστηριώδες δασκαλιό, που από μέσα από την κουφάλα μιας δριός, ωραία βρύσης παραδόξως βγαίνει. Από την ερημία σου, Άη μου Γιάννη, που ήχησε το πάλι η φωνή σου, θυμίσου μας και μας, και μας λυπήσου, που λιώνομαι μέσα σε μια ερημία γεμάτη από πληθυσμών ανθρώπινων. Θα έπρεπε να αναφέραμε τον Κωνσταντίνο Δημητριάδη, έναν γλύπτη ο οποίος με ενθουσιασμό ακολουθεί, αν όχι την ουσία, τουλάχιστον τον τύπο της ροντενικής φόρμας. Διατηρεί εργαστήρια και στο Λονδίνο και στο Παρίσι, με αποτέλεσμα να έχει ένα ευρωπαϊκό κοινό, και το 1930 επιστρέφει στην Ελλάδα. Γλύπτης που γνώρισε μεγάλη δημοτικότητα στην εποχή του και που ακολούθησε με ενθουσιασμό, αν όχι την ουσία, τουλάχιστον τον τύπο της ροντενικής φόρμας, είναι ο Κωνσταντίνος Δημητριάδης. Υπήρξε μαθητής του Βρούτου και διατηρούσε εργαστήρια τόσο στο Παρίσι όσο και στο Λονδίνο. Επέστρεψε το 1930 για να γίνει καθηγητής, διευθυντής της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών και τέλος ακαδημαϊκός. Στα έργα του ακολουθεί ξεκάθαρα ροντενικούς τύπους. Ο Δημητριάδης αναντήρητα σημαίνει άνοιγμα στο Παρίσι και αποδέσμευση από το Μόναχο, αλλά άνοιγμα που παραμένει στην επιδερμίδα και που θυρεύει ένα καλολογικό αποτέλεσμα. Thank you.
γνωστότερο άγαλμά του είναι δισκοβόλος του Παναθηναϊκού Σταδίου, το οποίο συνεχίζει αρκετά ακαδημαϊκά τιμιολογία του ξυλοθράυστη.